πληροφορίες στο ΜΕΚΑ από το Υπουργείο Εξωτερικών. Επιβεβαιωμένες από το Υπουργείο Εξωτερικών. Δύο Κύπροι, ένας άντρας και μία γυναίκα αγνοούνται από το τραγικό δυστύχημα στη Τέμπη της Λάρισας. Υπάρχουν ακόμη δύο πρόσωπα φοιτητές, γιατί είχαμε ενημέρωση το πρωί από τον οργανωτικό γραμματέα της Προοδευτικής στη Θεσσαλονίκη, για δύο πρόσωπα επίσης, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, με ελαφριά τραύματα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο σπίτι τους. Μας μεταφέρεις τώρα, μετά από πληροφόρηση που έχεις από το Υπουργείο Εξωτερικών, Δημήτρη, ότι υπάρχουν ακόμη δύο άτομα, δεν γνωρίζουμε και τι, τα οποία αγνοούνται μέχρι στιγμής. Αλλά οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να προσθέσω και εγώ... Οι διπλωμάτες του Υπουργείου Εξωτερικών βρίσκονται σε συνεχή επαφή, παρόλο που είναι μια ημέρα παράδοσης παραλαβής του χαρτοφυλακίου. Αντιλαμβάνεστε πως το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζει να δουλεύει κανονικά. Υπάρχουν εκεί υπηρεσιακή λειτουργία, όπως και να έχει. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Είναι το βεβαρημένο πρόγραμμα της ημέρας. Εν τούτης επισκιάζει τα πάντα αυτή η τραγική είδηση, Δημήτρη. Να πω και εγώ, να προσθέσω εδώ από δική μας πληροφόρηση. Το προξενείο μας είναι σε επαφή με αρμοδίους εκεί, χαρακτηριστικά όπως μας λένε συνάδελφοι από την Ελλάδα, Δημήτρη. Για αυτό ακριβώς, να επιβεβαιωθεί για τους Κύπριους που πιθανόν να αγνοούνται. Αλλά μας λες πως εκεί που βρίσκεσαι το επιβεβαιώνουν, αλλά με κάθε επιφύλαξη, και για να μην σπείρουμε τον πανικό κυρίως, και ευχόμαστε αυτή η πληροφορία να μην υπάρξει αναστάτωση στις οικογένειες. Είναι τραγικό πραγματικά. Μάλιστα. Να μην υπάρξει αναστάτωση για στις οικογένειες, Στέλλα, αλλά και κατά πόσο τελικά είναι φοιτητές ή όχι. Άρα θα πρέπει να κάνουμε όλη υπομονή, να κάνει και το Υπουργείο Εξωτερικών τη δική του δουλειά και να ευχηθούμε ότι τελικά θα έχουμε ένα αίσιο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρη, να το αφήσουμε λίγο. Είπαμε, θα ενημερώνουμε συνεχώς για την τραγωδία στα Τέμπη. Πάμε να δούμε λίγο το τηλετουργικό της ημέρας εκεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Το οποίο σε περίπου 10 λεπτά θα γίνει η παράδοση παραλαβής του χαρτοφυλακίου του Υπουργείου Εξωτερικών από τον Ιωάννη Κασουλίδη στον Κωνσταντίνο Κόμπο. Ένας...